Βέρμον είχαν άσκηση που αφορά στην προστασία από τις επιθέσεις των κυβερνοχώρων. Η άσκηση αυτή ήταν η τελική δραστηριότητα ενός εξαμηνέου κύκλου μαθημάτων, στον οποίο οι Μακεδόνες φοιτητές παρακολούθησαν παραδόσεις διαμέσου του διαδικτύου από κοινού με φοιτητές από το Πανεπιστήμιο του Νόρβης. Στην άσκηση παρέστησαν και ο Μακεδόνας πρέσβης στην Ουάσιγκτον, Ζόραν Γιόλευσκι, και ο πρόεδρος του Πανεπιστημίου Νόρβιτς, ο στρατηγός Ρίτσαρντ Σνέιντερ. Ταυτόχρονα, ο πρέσβης Γιόλευσκι επισκέφθηκε και τους τρεις φοιτητές από το Πανεπιστήμιο της Οχρίδας, οι οποίοι επί ένα εξάμηνο θα βρίσκονται στο Αμερικανικό αυτό Πανεπιστήμιο. Ο Μακεδόνας πρόεδρος Γιώργη Ιβάνοβ δέχτηκε τους φοιτητές με την υψηλότερη βαθμολογία στα Πανεπιστήμια Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Νότια Ανατολικής Ευρώπης στο Τέτοβο. Η Λιδιντόνα Μπελίου, η οποία σπουδάζει πολιτικές επιστήμες, είπε ότι η νεολαία αποτελεί μεγάλο πλούτο για μια χώρα. Αλλά σε έλλειψη καλής προοπτικής, αυτό μπορεί να αποτελέσει και πρόβλημα για την ίδια. Η φοιτήτρια Αριέτα Ρετζέπη τόνισε ότι η συνάντησή τους με τον πρόεδρο Ιβάνοφ είναι καλή δυνατότητα να συζητήσουν για τους τρόπους επίλυσης των προβλημάτων. Εξάλλου αυτή είναι η δεύτερη από τη σειρά των προγραμματιζόμενων συναντήσεων του αρχηγού του Μακεδονικού κράτους με τους φοιτητές όλων των πανεπιστημίων της Δημοκρατίας Μακεδονίας. Βασικός στόχος είναι να ακουστούν οι σκέψεις και οι ιδέες των φοιτητών, αλλά και οι προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζουν οι καλύτεροι εκπρόσωποι της νεαρής ακαδημαϊκής δύναμης, να υποστηριχθεί η δημιουργικότητά τους και η καινοτομία τους και να παρατρυνθούν να συνεχίσουν την πορεία τους προς την επιτυχία. Η συναυλία του Σίμων Τερτσεύσκι με την Λονδρέζικη Φιλαρμονική χθες βράδυ στο Royal Festival Hall στο Λονδίνο άνοιξε την εκδήλωση «Ημέρες της Μακεδονικής Κουλτούρας» στο Λονδίνο, που θα διεξαχθούν μέσα στις 14 Μαΐου. Η εκδήλωση αυτή βρίσκεται στα πλαίσια της Πολιτιστικής Ολυμπιάδας που διοργανώνεται εν ώψη των θερινών Ολυμπιακών Αγώνων στην Βρετανική Πρωτεύουσα. Στο Λονδίνο, όπου συχνός επισκέπτης είναι τα περασμένα 10 χρόνια, ο Τερτσεύσκι εκτέλεσε τη συναυλία αριθμός 2, το Franz Liszt, με διεύθυνση ορχήστρας του Philip Jordan. Η εμφάνιση αυτή είναι ένα μέρος της περιοδίας του στη Μεγάλη Βρετανία, στην οποία θα εκτελέσει τρεις συναυλίες την εβδομάδα αυτή, στο Cheltenham, στο Bedford, καθώς και στο Βόρειο. Χαίρομαι πολύ που η συναυλία μου με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λονδίνου θα συμπληρώσει το κύρος και την εκπροσώπηση της Μακεδονίας στην Πολιτιστική Ολυμπιάδα. Η Μακεδονία είναι χώρα που ως σημεοφόρος έχει τη δική της κουλτούρα και την τέχνη, δήλωσε ο μαέστρο Τερτσεύσκι. Εξάλλου, το επόμενο περιεχόμενο της εκδήλωσης «Ημέρες της Μακεδονικής Κουλτούρας» στο Λονδίνο είναι το άνοιγμα της έκθεσης «Made in Macedonia» στην Γκαλερί Pall Mall στο κέντρο του Λονδίνου, όπου θα παρουσιαστεί η μακεδονική σύγχρονη ζωγραφική σκηνή διαμέσου των έργων 13 καλλιτεχνών. Την έκθεση αυτή διοργανώνει το Σκοπιανό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και θα διαρκέσει έως τις 12 Μαΐου, όταν και ορίστηκε η πρεμιέρα του τρίτου μέρους του δράματος του Σέξπιρ, ο Ερίκος ο Έκτος, σε εκτέλεση του θεάτρου της Μπίτολα στο θέατρο Globe του Λονδίνου. Η εκδήλωση «Μέρες της Μακεδονικής Κουλτούρας» στο Λονδίνο θα παρουσιάσουν και το μακεδονικό folklore διαμέσου της εμφάνισης του Στέξια Στόικοφσκι και του θεάτρου του, ενώ θα ολοκληρωθούν στις 14 Μαΐου στο University College με την παρουσίαση της έκδοσης 130 τόμοι μακεδονική λογοτεχνία, μεταφρασμένα στην αγγλική γλώσσα. Στην παρουσίαση των περιεχομένων επίσης προετοιμάζεται και εγχειρίδιο στην αγγλική γλώσσα, στο οποίο απεικονίζεται η πεταλούδα του Φιλιγκράν ως σύμβουλο της πολιτιστικής κληρονομιάς της Μακεδονίας. Τα 30 χρόνια από το θάνατο του ακαδημαϊκού Άτσο Σόποφ, ένας από τους γνωστότερους ποιητές από την πρώτη μεταπολεμική ποιητική γενιά στην Μακεδονία, η Μακεδονική Ακαδημία Επιστημών και Τεχνών τη σημείωσε με την παρουσίαση των δύο βιβλίων ποιημάτων του στην Ισπανική το ένα και στην Γαλλική Φιλελληνική Γλώσσα το άλλο, αποκαλμένο ως «Ο Μαύρος Ήλιος», βάση ενός ποιητικού του τίτλου. Συγκεκριμένα, το βιβλίο ποιημάτων μεταφρασμένο στην Ισπανική γλώσσα δημοσιεύτηκε στην Αργεντινή, ενώ η δίγλωση έκδοση στη Γαλλική και Γερμανική κυκλοφόρησε στο Λουξεμβούργο. Ο πρόεδρος της Μακεδονικής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών, ακαδημαϊκός Βλάντο Κάμποφσκι, στην χαιρετιστήρια ομιλία του κατά την παρουσίαση, τόνισε ότι ο απλός ακόμη αναγνώστης, ο οποίος έστω και επιφανειακά γνωρίζει τις ποιητικές κατευθύνσεις και τα στυλ στην ποιήση του Άτσο Σόποφ, θα αναγνωρίσει πράγματα συνυφασμένα με τα υψηλότερα ποιητικά επιτεύγματα, την ειλικρίνεια και αυθεντικότητα.
Ο Ψαλότσος όπου είναι συγγραφέας 12 ποιητικών συλλογών, καθώς και μερικών δικών του συλλογών, όπως είναι Μάτια, είτε Ησυχία.